δουλέψετε να καλοπροήσω τους δύο υπουργούς στην περιοχή μας για να τους ευχαριστήσω για τη σημερινή τους παρουσία σε μία εκδήλωση γενείων της Σχολής Πυροσβεστών της Ακαδημίας στην Πυροσβεστική Ακαδημία, μια εκδήλωση πολύ σημαντική για την περιοχή μας. Είναι πολύ σημαντική για την περιοχή μας, γιατί πραγματικά η περιφέρεια, όταν μπορεί και διαθέτει υποδομές, είναι παραλογισμός να μην αξιοποιούνται, όμως αυτό το πράγμα, δυστυχώς, είναι πολύ συχνό στο πατρίδα. Το σκληροτικότερο κράτος του κόσμου κάνει ό,τι μπορεί να γίνει ακόμα σκληροτικότερο. Και αν δεν υπάρχουν άνθρωποι, πολιτικοί άνθρωποι, που να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους, δυστυχώς αυτή η πορεία είναι συνεχώς αυξανόμενη και μονόδρομη. Και το λέω αυτό γιατί ξέρω πολύ καλά, όπως είπε και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ότι υπήρξαν αντιδράσεις για την ίδρυση αυτής της σχολής και αν πραγματικά δεν υπήρχε η πολιτική βούληση για το πολιτικό θάρρος του Υπουργού, σήμερα δεν θα είχαμε τα γένεια της σχολής. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας, γιατί ξέρουμε τη συμβολή σας, προκειμένου να ξεπεραστούν πραγματικά παράλογες αντιδράσεις. Σήμερα λοιπόν χαίρομαι πολύ γιατί. Γιατί πριν από δύο και παραπάνω χρόνια, σε μια συνάντηση με τον Περιφερειάρχη της Μακεδονίας και τον Εντεταλμένο Σύμβουλο Πολιτικής Προστασίας, είχαμε αποφασίσει να προτείνουμε την ίδρυση της Σχολής Πυροσβεστών σε αυτή την υποδομή η οποία είχε πάρα πολλά πλεονεκτήματα. Ήταν μια υποδομή που είχε χρησιμοποιηθεί για ανάλογη σχολή, η Σχολή της Δημοτικής Αστυνομίας. Ήταν εξοπλισμένη με πολύ σύγχρονο εξοπλισμό και για χρόνια στήχιωνε παράλογα χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα κάποιας πρότασης αξιοποίησης. Ήρθε λοιπόν αυτή η πρόταση και κάψε αυτό το κενό. Ένα κενό που πραγματικά είναι παράλογο. Υπάρχουν υποδομές στην περιφέρεια οι οποίες υποβαθμίζονται πολλές φορές για λόγους σκοπιμότητας. Έχουμε άλλη μια πολύ μεγάλη υποδομή στην περιοχή, κύριε Υπουργή. Είναι το Κοζάκι νοσοκομείο. Δεν υπάρχει τέτοια υποδομή στην ελληνική περιφέρεια από τις υποδομές υγείας. Κι όμως η πολιτεία το έχει υποβαθμίσει. Φυσικά ήταν άλλη κυβέρνηση αυτή που το υποβάθμισε, όμως για μας είναι ένα έγκλημα σε μια εποχή δύσκολη που δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε τέτοιου είδους υποδομές, θα πρέπει να τις αξιοποιούμε. Και αυτή η υποδομή πραγματικά αξιοποιείται με τον καλύτερο τρόπο. Σήμερα είναι μια γιορτή για την Πτωλεμαϊδά. Και θέλω να δώσω αυτό το εργατικό κλίμα, ευχαριστώντας όσους συνέβαλαν να δημιουργηθεί αυτή η ιστορία. Ένα μεγάλο αγώνα έδωσε ο Περιφερειάρχης μας, ο κ. Καρδίδης, και πρέπει να τον αναγνωρίσουμε. Μαζί με τον Ενταλμένο Σύμβουλο Πολιτικής Προστασίας, αλλά και τις τεχνικές υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και των Αντιπεριφερειάρχη Κοζάνης, ολοκλήρωσαν όλες τις μεταδοχές που χρειάστηκαν μέσα στον χρόνο ρεκόρ, οι οποίες συνεχίζονται και μαλλοκλωθούν σύντομα σε μια δύσκολη εποχή για την εκτέλεση δημοσίων έργων με βάση την τελευταία νομοθεσία, η οποία δυσκολεύει την εκτέλεση αυτών των έργων. Χρειάζονται λοιπόν συγχαρητήρια και στους υπηρεσιακούς παράγοντες, όπως και στους υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου Εορδέα, της υπηρεσίας δόμησης, που ήταν δίπλα σε αυτούς. Όλους αυτούς τους συντόνιζε με την υποστήριξή της η αναπτυξιακή ειδική της Μακεδονίας, την οποία και αυτοί πρέπει να τη συγχαρούν. Νομίζω λοιπόν ότι όσοι όλοι συνέβαλαν και όσους ξεχνώ, θα πρέπει να τους αναγνωρίσουμε, όπως επίσης το Γενικό Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης που έδωσε πολλές λύσεις. Σήμερα, μάλιστα, αναγνωρίζοντας
κοντά στην Συμβουλή του Υπουργείου Εσωτερικών και του Γενικού Γραμματέα και του Υπουργού, στο να αποδεχτούμε τον εξοπλισμό ο οποίος ακόμα ήταν στο όνομα της Δημοτικής Αστυνομίας, παρά το γεγονός ότι από 1η του 2015, αν δεν κάνω λάθος, είχε καταργηθεί, αλλά παρέμεινε όλος ο εξοπλισμός τυπικά στο όνομα της Δημοτικής Αστυνομίας και όλη η διαδικασία της μεταλλήμασής του στο Δήμο για να τον δώσουμε στη Συμβουλή Πυροσβεστών, είχε νομικά κολλήματα τα οποία ελήφθησαν, ολοκληρώθηκαν και στο επόμενο διάστημα και επίσημα ο εξοπλισμός ο οποίος ήδη χρησιμοποιείται θα περάσει στη Συμβουλή Πυροσβεστών. Θέλω λοιπόν, κάνοντας ακόμα μια γενική ευχαριστία σε όλους και κυρίως τους υπουργούς που βρίσκονται σήμερα εδώ μαζί μας και ευχαριστώντας και τον Υπουργό Εξωτερικών για αυτό που είπε προηγουμένως, δηλαδή φαντάζομαι ότι η ενοούσε ότι θα προχωρήσει γρήγορα και το Κέντρο Πολιτικής Προστασίας της Εγκαταστάσεως της ΑΕΒΑΛ που θα είναι πραγματικά μια υποδομή, μια δομή στην οποία θα εκπαιδεύονται πολλοί άνθρωποι και από τα γειτονικά κράτη, αλλά θα γίνει και το Πολιτικής Προστασίας όπως έχει σχεδιαστεί από την περιφέρεια και συμφωνούμε και εμείς και το Λεμαΐδα. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ και για αυτή την εισαγγελία και ευχόμαστε να ολοκληρωθεί και αυτό γρήγορα. Τέλος, προκληρώνοντας. Θέλω να καλωσορίσω για μια φορά τα παιδιά και τους σπουδαστές που θα έρθουν στην περιοχή μας και να τους πω ότι η γλώσσα της Λεμαΐδα τους νιώθει σαν να είναι δικά σου παιδιά. Να ευχαριστήσω τους διοικητές τόσο της Πυροσβεστικής Ακαδημίας όσο και της Σχολής Πυροσβεστών και να υποσχεθώ ότι ο Δήμος θα είναι δίπλα σε ό,τι χρειαστεί για να είναι πραγματικά αυτή η σχολή καλοδάσκηρη